Ακούσαμε προηγουμένως το συναξάρι του Αγίου Ιλαρίου Νοσηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων και πόσο θαραλέα ήλεξε τον ασεβή οικονομάχο αυτοκράτορα και μάλιστα τον ονόμασε νέο παραβάτη, δηλαδή τον εξίσωσε με τον ειδωλολάτρη τον Ιουλιανό, παρόλο που εκείνος θεωρούσε τον εαυτό του χριστιανό, αλλά παρόλα αυτά εμπόδιζε την προσκύνηση των ιερών εικόνων. Και στην ίδια κατηγορία ανήκουν και αυτοί που σήμερα εμποδίζουν τους χριστιανούς να προσκυνούν τις Άγιες εικόνες με το πρόσχημα της υγείας. Όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Σάββας Αχιλλέος, αγιασμένος γέροντας, ο αντίχριστος θα πάρει την καθέδρα της υγείας και με πρόσχημα την υγεία θα προσπαθεί να καταλύσει την Αγία μας Ορθοδοξία και να επιβάλλει την προσκύνησή του, γιατί θα απαιτήσει να προσκυνηθεί ως Θεός. Μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι δεν υποκύπτουν και στους σύγχρονους εικονομάχους, αλλά με θάρρος προσκυνούν τις Άγιες εικόνες και προσέρχονται στο ναό και λατρεύουν τον Θεό όπως το κάναμε 2.000 χρόνια, χωρίς καμία καινοτομία, χωρίς καμία αλλαγή. Γιατί η αληθινή υγεία και η ιατρία είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και μέσα στο ναό Αυτός είναι υποκυριαρχή και καλύπτει τα πάντα και όλοι εμείς αποτελούμε το σώμα Του. Και το σώμα του Χριστού είναι πανάγιο, πανάμωμο, πανάσπυλο και ποτέ δεν μολύνεται ούτε μολύνει. Όλοι εσείς μαζί με τον ιερέα που είναι εις τόπον και τύπον Χριστού αποτελείτε το σώμα του Χριστού. Και όλοι μέσα στην Εκκλησία φανερώνουμε, όταν συναγόμαστε, φανερώνουμε το σώμα αυτό του Χριστού. Δεν υπάρχει επομένως καμιά συζήτηση και δεν πρέπει να γίνεται καμιά συζήτηση για μετάδοση μικροβίου και για φόβο για την υγεία μας και για συνοστισμό και οτιδήποτε άλλο από αυτά που ακούγονται. Ήθελα να σας επενέσω γιατί πράγματι σήμερα νομίζω πήγαμε πολύ καλύτερα και τα παιδιά παρέμειναν μέσα στο ναό και θα ήθελα να συνεχίσουν οι καλοί γονείς την προσπάθειά τους, τα παιδιά να μάθουν να λατρεύουν και αυτά το Θεό σωστά, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, την ώρα της λατρείας, να είναι και αυτά μέσα στο ναό και όχι στο πράβλιο να περιφέρονται. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους, να έχουμε μίμηση του Αγίου αυτού τυφλού ανθρώπου που ανέβλεψε και πνευματικά και σωματικά χάρη του Κυρίου μας και εορτάζουμε σήμερα αυτό το τρισμέγιστο θαύμα. Ας έχουμε κι εμείς μίμηση στην ομολογία που έκανε μπροστά στους ασεβείς γραμματείς και φαρισαίους, τους υποκριτάς και ζηλόφθονες. Ας ομολογούμε πάντοτε τον Χριστό μας και μάλιστα στη σύγχρονη εποχή όπου, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, το να κάνει κανείς πλέον τις εντολές του Θεού, να τηρεί το θέλημα του Θεού, είναι ομολογία. Γιατί οι πλήστοι και από τους λεγόμενους χριστιανούς δεν τηρούν πλέον τις εντολές του Θεού, αλλά ζουν ειδωλολατρικά. Ας αγωνιστούμε να μιμηθούμε τους Αγίους μας και να παραμείνουμε δρέκια μετακίνητοι στην Αγία μας Ορθόδοξη πίστη. Γιατί πολλοί αντίχριστοι και ανοίγει αγώναση. Και τώρα υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι που πολεμούν την Αγία μας Εκκλησία, αλλά μάταια. Γιατί η Αγία μας Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ο Χριστός είναι ανίκητος και οι πιστοί που είμαστε μαζί Του είμαστε ανίκητοι. Τίποτα δεν μπορεί να καταλύσει την Εκκλησία και όσο την καταδιώκουν τόσο αυτοί θα λαμπρύνονται και θα δοξάζονται. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.